Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι εν μέσω ανατιμήσεων σε ενέργεια και βασικά αγαθά προσπαθούν να βρουν αυτό που θα κόψουν προκειμένου να βγει ο μήνας. Από την αρχή του νέου έτους διαφάνηκε ότι έχουν εξαντληθεί οι αντοχές των οικοκυριών και των επιχειρήσεων με χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα ερευνών. Αξίζει να σημειωθεί πως μεγαλύτερος βραχνάς για όλους είναι το ρεύμα, καθώς οι περισσότεροι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Το ποσοστό δεν είναι τυχαίο, όπως αγγίζει το 85%. Όταν πληρώνεις για ένα καφενείο με ένα ψυγείο, και πληρώνεις 600 ευρώ τετραμηνία, από εκεί να καταλάβετε πώς να κρατήσουμε τα μαγαζά μας. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση, αλλά πλέον αν το εισόδημα είναι στα βασικούς μισθούς και μέχρι εκεί περίπου, υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Εάν υπάρχει κάποιο έξτρα εισόδημα, μπορεί να τα φέρεις βόλτα, αλλά και πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εάν πέσουν οι τιμές των πετρελαίων, γίνει κάτι με το φυσικό αέριο, μπορεί να πέσει και η τιμή του ρεύματος. Τώρα άλλοι κάνουν κουμάντο. Έχω έκπτωση καλή. Μέχρι τη στιγμή τα καταφέρνουμε. Εντάξει, βοηθάει πολύ η έκπτωση. Και αν και οι εκπτώσεις πραγματικά λειτουργούν, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι ουσιαστικά δραστικά μέτρα με μείωση των τιμών. Υπάρχει μια ίσως και αδικαιολόγητη αύξηση σε όλες τις τιμές. Θα πρέπει να το δούνε, να δουν πώς μπορεί να γίνει να ζήσει ο κόσμος. Αυτό είναι όλο το θέμα. Να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου, να μειωθεί η τιμή του αερίου. Εγώ σου μειώνεται τόσο καλύτερα είναι, εντάξει. Πρέπει να μειωθούν οι τιμές. Εντάξει, αφαιρούν κάτι. Τώρα τι αφαιρούν, τι μακάρι να ξέρουν. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι. Όχι, δεν ξέρω. Έχω έρθει από το εξωτερικό με καλή διάθεση. Δεν θέλω να μου τη χαλάσει τη διάθεση μου.